Πάμε στο Βόλο, πάμε στο μέλος κριτικής αδελφότητας Βόλου του Αρκάδη, πάμε στον κύριο Λευτέρη Σολιδάκη. Τι κάνετε, κύριε Σολιδάκη? Καλησπέρα από Βόλο, καλησπέρα στους ηλιοθετές σας. Μια χαρά, είμαστε χιονισμένοι. Πώς περνά ένας κριτικός ή μάλλον πώς βιώνει ένας κριτικός το χιονιά στο Βόλο? Εντάξει, πλέον έχουμε τόσα χρόνια στο Βόλο που έχουμε συνηθίσει πια το χιονιά. Βέβαια, ο συγκεκριμένος η Μπάρμπαρα ήταν αρκετά έντονη. Ναι. Έχει αναστείλει προς ώρας, αλλά θα συνεχιστεί και απόψε το βράδυ. Νομίζω όμως ότι τα καταφέρνουμε πολύ καλά. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε? Αυτή τη στιγμή είμαι στην παραλία του Βόλου, που παραμένει ακόμη το χιόνι από το πρωί. Έχει λιώσει σε πολλά σημεία της πόλης. Ναι. Αλλά ήταν τόση έντονη χιονόπτωση έως και που 50 πόντους. Τόστρωσε και στο παραλιακό μέτωπο, ε! Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ναι. Αν δείτε, αν γυρίσω λίγο την κάμερα, θα δείτε και τη θάλασσα ακριβώς πίσω μου. Απίστευτο. Υπήρξαν προβλήματα γενικά? Γενικότερα όχι. Υπήρχε προετοιμασία σε όλο τον νομό. Επιχειρήσαν περίπου 100 μηχανήματα και υπήρξε γενικότερα ανταπόκριση από όλο τον μηχανισμό, οργανωμένα. Βέβαια υπήρχε χιόνι σε όλο το παραλιακό μέτωπο μέχρι και το Τρίκερι. Αν έχετε έτσι υπόψη, σε όλη την ακτογραμμή της Μαγνησίας, στη Ζαγορά, από την πίσω πλευρά προς το Αιγαίο, αλλά και στην περιοχή του Αλμυρού. Μάλιστα. Για πείτε μας λίγο, μέλος κριτικής αδελφότητας Βόλου, αναφορικά με τις δράσεις, αναφορικά με την παρουσία σας εκεί στην ευρύτερη περιοχή, αναφορικά με τη δυναμική σας που γνωρίζω ότι είναι έντονη. Εντάξει, όπως γνωρίζετε, λειτουργεί εδώ και 102 χρόνια η αδελφότητα. Τελευταία θα σας πω ότι την προηγούμενη Κυριακή κόψαμε και την πρωτοχρονιάτικη πίτα. Αριθμούμε 300 μέλη και συνεχίζουμε με δράσεις και διάφορα έργα να κρατούμε ζωντανή την εικόνα της Κρήτης στο Βόλο και στην ευρύτερη Μαγνησία. Κύριε Σολιδάκη, είναι πολύ σημαντικά και τα μηνύματα έτσι που μας στέλνετε και η εικόνα βέβαια είναι φανταστική. Και την επόμενη φορά ίσως θα τα πούμε και από το σύλλογό σας, έτσι με τα υπόλοιπα μέλη, να μας πείτε και καμία μαντινάδα. Βεβαίως, θα χαρούμε πάρα πολύ. Βεβαίως. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, με το καλό να τα ξαναπούμε. Και εμείς, να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά.